Γεια σας παιδιά, αυτή τη στιγμή βρισκόμαι σε ένα σχολείο, είναι απόγευμα, Τρίτης. Έχουμε τελειώσει την προπόνηση της μικρής, την πρώτη επίσημη προπόνηση στην Ελβετία, στην Ενόργανη. Είχαμε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήταν δοκιμαστικό, δεν ήμασταν και στο σωστό τμήμα. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, είμαι λίγο πιο έτσι χαλαρή. Έχω ακόμα βέβαια λίγο έτσι, μετά τις διακοπές άλλη μια ομάδα που θέλουμε να δούμε. Αλλά επειδή θα αργήσει, είπαμε θα ξεκινήσουμε εδώ και βλέπουμε. Γιατί σήμερα η προπόνηση ήταν πολύ καλή, όντως. Και είναι και ένας καλός τρόπος για να ενταχθούμε στην Ελβετία, γιατί έχει λίγο διαφορετικές προπονήσεις σε σχέση με την Γερμανία. Αυτά για την κόρη μου. Λοιπόν. Με είδατε στο προηγούμενο βίντεο που σας έκανα το supermarket haul και μετά σας είπα κάποια πράγματα. Με είδατε πολύ πεσμένη. Κάποιοι μου είπατε ότι είμαι στα πρόθυρα κατάθλιψης νομίζω. Φυσικά καλοπροαίρετα μου το είπε το συγκεκριμένο άτομο και το ευχαριστώ έτσι που χτυπάει καμπανάκια. Το κάθισα και το σκέφτηκα λιγάκι. Δεν είναι παιδιά. Κατάθλιψη είναι ότι τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες τέλος πάντων, τις τελευταίες 10 μέρες περίπου, είναι ότι έχω αρκετή πίεση, αρκετό άγχος με το σχολείο, γιατί αλλάζουν κάποια πράγματα. Αρχίζει τη νέα χρονιά, πρέπει να κάνουμε εγγραφές, πρέπει να βρω ελληνικό σχολείο, έτρεχα για την ομάδα. Γενικά όλα πέσανε μαζί. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θα είμαι κάθε Μάιο. Γιατί από ό,τι έτσι μου είπαν εδώ άλλες μαμάδες, ο Μάιος είναι πάντα αυτό, ότι γίνονται καινούργιες εγγραφές, πρέπει να βιαστείς, να κάνεις, να ράνεις. Και επίσης χάσαμε δυστυχώς την προθεσμία, όχι δεν χάσαμε την προθεσμία, καλυφθήκαν οι θέσεις στο ελληνικό σχολείο της Ζυρίχης, το οποίο ήταν ας πούμε το πιο οικονομικό του Σαββάτου. Υπάρχει και άλλο, υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι πιο ακριβά όμως, βασικά έχουν διπλάσια τιμή. Αλλά μάλλον για εκεί θα εντείνουμε, γιατί έχω επικοινωνήσει μαζί τους, έχουν θέσεις και για τα δύο τα παιδιά, οπότε μάλλον για εκεί θα το πάμε, εφόσον το άλλο καλύφθηκε και δεν θέλω να χάσουν άλλο χρόνο. Γιατί εδώ είναι και λίγο με τις ηλικίες. Στο Μόναχο δεν είχαμε τέτοιο θέμα, γιατί προσαρμόζανε λίγο αυτά που ξέρει το παιδί με την ηλικία. Εδώ δεν το κάνουν μάλλον. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη, πρέπει να το τσεκάρω, δηλαδή να μπω λίγο να το εμβαθύνω. Κάτι άλλο που με ρωτάτε συνέχεια πότε θα κάνω βίντεο για να σας πω πώς είναι στη Ελβετία, τι χρειάζεται να έρθει και αυτά. Λοιπόν, πολλά πράγματα ακόμα και εμείς τα μαθαίνουμε και τα κάνουμε. Για να καταλάβετε, αυτό το βίντεο που σας είχα κάνει για τη Γερμανία, το είχα κάνει εφόσον ήμουν ήδη 2 χρόνια στη Γερμανία και γνώριζα αρκετά πράγματα. Τώρα ακόμα, παιδιά, που είμαι ήδη, πώς είμαι, 4-5 μήνες, πολλά πράγματα δεν τα ξέρω, τα μαθαίνω, ρωτάω, μου έρχονται πληροφορίες, οι οποίες μερικές φορές είναι λάθος. Είναι διαστρεβλωμένες, δηλαδή εάν δεν το ζήσω στο μεδούλι μου και να το ρουφήξω και να πω ότι έτσι είναι, δεν γίνεται να σας πω. Γιατί θα σας πω κάτι λάθος, θα με κράξετε και θα έχετε και δίκιο. Λοιπόν, και θέλω να έρθω έτσι και στο θέμα της ημέρας, λοιπόν, το οποίο ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα πριν από λίγο, με έναν από τους κλασικούς τύπους, οι οποίοι μπαίνουν μόνο για να κράξουν, γιατί όταν ας πούμε αναφέρω κάποια άλλα πράγματα, κάνω βλογκάκι και αυτά, δεν μπαίνουν ποτέ να σχολιάσουν και πάντα σχολιάζουν σε κάτι supermarket haul, κάτι βλακίες και αυτά. Ο Epsilon Taff, γιατί αυτό είναι το όνομά του, ο οποίος όταν του απάντησα, θα σας πω τι έλεγε, όταν του απάντησα «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάς τον αλγόριθμο», έσβησε το μήνυμα. Είπε λοιπόν ότι δεν υπολογίσαμε καλά τα πράγματα όταν ήρθαμε Ελβετία, ότι ο ανώτερος μισθός που μπορείς να πάρεις στην Ελβετία ένας μηχανικός αυτοκινήτων είναι 6.000 και είναι τόσο σίγουρος ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, το έχει στο... πώς το λένε, έχει εντρυφήσει μέσα εδώ πέρα, ξέρω εγώ, έχει σε όλα τα καντόνια, γνωρίζει όλα τα τιμολόγια που πληρώνονται, ας πούμε, οι μηχανικοί και σου λέει, όχι, τόσο είναι, ρε παιδί μου, τελείως, την έχεις βάψει, την έχεις κάνει... Την έχει κάνει τη βλάκια, για να μην το πω πώς το γράφει. Λοιπόν, και ότι δεν τα υπολογίσαμε, λέει, καλά, και ότι θα πεινάσουμε και είναι θέμα χρόνου να φύγουμε και τέτοια. Και ότι ψωνίζουμε φθηνά, τα φθηνά δεν ξέρω που τα άδε,
Και ψωνίζουμε από τις ελληνικές εβδομάδες για να περνάμε, από το Lidl για να περνάμε. Παιδιά, εγώ στο Lidl πηγαίνω γιατί είναι δίπλα μου. Όπως ήταν όταν ήμουν στο Μόναχο που ήταν το Netto απέναντι και πήγαινα και γι' αυτό και τα περισσότερα βίντεο όπως supermarket όλοι ήταν από το Netto. Τώρα εδώ το Lidl είναι δίπλα μου, δηλαδή ό,τι θέλω πετάγω με το παίρνω. Και πολλά πράγματα με καλύπτει και έχει και καλή ποιότητα το Lidl της Ελβετίας. Γιατί το Lidl της Γερμανίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη απόσταση, να το πούμε αυτό. Και στο Lidl της Ελβετίας μπορείς να βρεις σαβούρα, αλλά βρίσκεις και πολύ καλή ποιότητα ό,τι έχει να κάνει με τα ελβετικά προϊόντα, έτσι. Δεν παίρνω μόνο ελβετικά προϊόντα γιατί δεν έχεις τα πάντα αυτά που θέλω. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι παίρνουμε δύο μπούτια κοτόπουλο για 4 άτομα για να φτιάξουμε κοτόσουπα. Γέλασα πάρα πολύ με αυτό. Λοιπόν, θα του απαντήσω μόνο και μόνο, γιατί με έκανε πραγματικά και γέλασα. Δηλαδή, γέλαγα μόνο που σου τη χαζή με στα μάξια το διάβασα. Φίλε μου, τα παιδιά, όταν φτιάχνουν κοτόσουπα, δεν τρώνε κρέας. Οπότε θα το πετάγα. Και τα δύο μπούτια τα παίρνουμε και το τρώμε εγώ και άντρα. Τα βάζουμε μέσα. Τα παιδιά δεν θέλουν καθόλου κρέας. Τους αρέσει η γεύση από τη σούπα που βγάζει το κοτόπουλο, το ζουμί, το λίπος στην ουσία που βγάζει το κοτόπουλο όταν φτιάχνουμε την κοτόσουπα, αλλά δεν θέλουν καθόλου να τρώνε κρέας. Και αυτό που κάνω είναι να λιώνω λίγο κρέας μέσα, ίσα για να πάρουν λιγάκι πρωτεΐνη, αν και το παίρνουν έτσι κι αλλιώς από την κόλλα που βγάζει το ίδιο το κοτόπουλο. Παιδιά, σταματήστε να παίζετε με τα νερά τώρα! Τώρα είπα! Τέλος! Τέλος! Είμαστε μόνοι μας σε ένα σχολείο και στρογγίζουμε. Λοιπόν, ο λόγος που είμαστε στο σχολείο είναι γιατί όλα τα σχολεία εδώ, τουλάχιστον τα περισσότερα, έχουν πολύ μεγάλες τουρνχάλε, δηλαδή γυμναστήρια. Ωραία. Και πάρα πολλές ομάδες νοικιάζουν χώρο το απόγευμα, το οποίο δεν χρησιμοποιείται, για να κάνουν τις προπονήσεις τους. Πολύ καλό αυτό και για τα σχολεία, γιατί υπάρχει ένα πολύ καλό έσοδο από αυτήν την ιστορία. Και εκμεταλλεύεσαι και τον χώρο, γιατί να μένει έτσι. Καλά κάνουμε. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε στο σχολείο. Τι άλλο είπε, δεν τα θυμάμαι κιόλα. Ότι θα πεινάσουμε, ότι δεν τα υπολογίσαμε καλά, ότι γενικά θα κλαίμε τη μοίρα μας από ό,τι κατάλαβα. Διάφορα τέτοια, εντάξει. Αλλά με αυτό που γέλασα ειλικρινά πάρα πολύ όμως είναι ότι ήθελα να σας το κάνω screenshot και να σας το ανεβάσω στην, πώς το λένε, στην κόλλησα τώρα, στην κοινότητα και να σας πω, γράψτε εσείς ό,τι θέλετε, σχόλια δικά σας. Και είδα το ζωή στο μήνυμα και πέθανα στο γέλιο ειλικρινά. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Λοιπόν, αλλά έχουν πλάκα τα συγκεκριμένα άτομα, γιατί είναι κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν δίνω βάση, δηλαδή μην αρχίσετε να μου γράφετε τώρα, μην δίνει σημασία, μην στεναχωριέσαι, ούτε στεναχωρήθηκα ούτε τίποτα, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, γέλασα με την ψυχή μου. Και ο λόγος που το απαντάω, γιατί μπορείτε να το δείτε κάποιοι, δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν προλάβατε να το δείτε, γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορο η όλη φάση. Και μάλιστα απάντησε κάτω από άλλο σχόλιο, το οποίο πολλές φορές όταν κάποιοι γράφουν, δηλαδή κάποιος γράφει ένα σχόλιο και κάποιος απαντάει κάτω από το σχόλιο, εμένα δεν μου έρχεται πάντα ενημέρωση. Αλλά για κακή του τύχη, πάντα κοιτάω εάν υπάρχουν απαντήσεις σε σχόλια τα οποία έχουν ήδη γραφτεί. Και αυτό το κάνω μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν κακόβουλοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε διάφορα πράγματα και το θεωρώ ανάρμοστο να το κάνουν, τουλάχιστον στο δικό μου το κανάλι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν, να ενοχλήσουν ανθρώπους. Δεν μιλάω για τα σχόλια που αφήνουν σε μένα ή τέλος πάντων σχόλια τα οποία απευθύνονται για μένα. Αλλά μιλάω για, πώς το λένε, για άτομα τα οποία μπορεί να ενοχλήσουν. Αν δεν ενοχλεί η συζήτηση, εννοείται ότι δεν την πειράζω, δεν την κάνω κάτι. Απλά τα τσεκάρω πάντα, να ξέρετε δηλαδή εσείς όλοι. Λοιπόν. Τα σκαμπανεβάσματα ήταν και λίγο, εντάξει, σήμερα έχει φτιάξει ο καιρός, μας έχει βγάλει ήλιο, έχει άλλη μέρα, δηλαδή καμία σχέση, 10 μέρες είχαμε βροχή σερή, τώρα ήλιο. Αύριο νομίζω πάλι θα βρέχει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ βροχή, νομίζω είναι κατά τόπους, οπότε θα ξαπαλευτεί η κατάσταση. Λοιπόν, αυτά παιδιά, είπα να σας πω να γελάσετε κι εσείς μαζί μου, εντάξει, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ, είστε υπέροχοι, αυτοί που τσιρίζουν, που τους ακούτε είναι τα δικά μου. Κάνουν τους δράκους, δεν ξέρω τι κάνουν.
Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφούλα και θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βίντεο. Τσαο!